Γεια σας παιδάκια, τι κάνετε? Κοιτάξτε τι έχω! Θα φτιάξουμε μερικά ζωάκια από πλαστελίνη! Έχω διάφορα χρώματα, οπότε θα φτιάξουμε με τα καλούπια ζωάκια. Λοιπόν, πήρα το μπλε χρώμα για αρχή. Θα το ανοίξω καλά-καλά και θα φτιάξω ένα μπλε ψαράκι. Τέλεια! Είναι πάρα πολύ εύκολο με αυτά τα καλούπια. Απλά τα πατάς πάνω στην πλαστελίνη και κόβει την πλαστελίνη στο σχήμα που θέλεις και σου φτιάχνει πολύ ωραία σχήματα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο βγήκε το ψαράκι μας. Ας φτιάξουμε όμως και τα υπόλοιπα ζώα. Λοιπόν, τώρα σειρά έχει το κόκκινο χρώμα. Θα το ισιώσω καλά-καλά. Και θα φτιάξουμε... Να φτιάξουμε ένα σκυλάκι. Αλλά πρέπει να το ανοίξω λίγο για να χωρέσει το σκυλάκι να βγει ωραίο. Γιατί είναι πιο μεγάλο το σχήμα από το ψάρι. Ορίστε. Και έτσι πολύ εύκολα φτιάξαμε ένα ωραίο σχήμα που είναι ένα όμορφο σκυλάκι. Πολύ ωραίο δεν είναι? Λοιπόν, ας πάρουμε και το επόμενο μας χρώμα. Το κίτρινο. Τι να φτιάξουμε με το κίτρινο? Λοιπόν, ας το ανοίξουμε καλά-καλά το κίτρινο χρώμα. Πρέπει να την ισιώσουμε καλά την πλαστελίνη. Και αφού την κάνουμε έτσι, θα φτιάξουμε ένα κίτρινο ψαράκι. Τέλεια! Να το! Έτοιμο το κίτρινό μας ψαράκι. Σας το είπα, είναι πανεύκολο να τα φτιάξουμε. Τώρα θα φτιάξουμε κόκκινο. Τι όμως θα φτιάξουμε κόκκινο? Μπορείτε να μαντέψετε. Δεν το έχουμε ξαναφτιάξει. Τι θα είναι? Το παπάκι μας. Ας φτιάξουμε ένα κόκκινο παπάκι. Ζήτω. Ορίστε. Έτοιμο και το κόκκινο μας παπάκι. Πολύ όμορφο. Τώρα θα φτιάξουμε μπλε. Το ισιώσουμε καλά-καλά το μπλε. Και θα πάρουμε το παπάκι μας πάλι. Ένα μπλε παπάκι. Πολύ όμορφα, έτοιμο και αυτό. Και μας έμεινε και το πράσινο. Επειδή έχουμε όλα τα ζώα από δύο φορές, σε δύο διαφορετικά χρώματα, θα φτιάξουμε ακόμη ένα σκυλάκι για να το έχουμε και αυτό δύο φορές, σε δύο διαφορετικά χρώματα. Έχουμε ήδη ένα κόκκινο, οπότε θα φτιάξουμε και ένα πράσινο. Τέλεια! Πολύ όμορφο βγήκε και αυτό το σκυλάκι μας. Ελάτε τώρα να τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, θα τα βάλω στη σειρά και να τα δούμε. Ορίστε, δύο παπάκια, δύο σκυλάκια και δύο ψαράκια. Σας αρέσουνε?